τι είναι η μαύρη μαγεία. Και δεύτερον, τι συμβαίνει, λέει, με το φαινόμενο αυτό. Μα, για να μιλάμε για μαύρη μαγεία, προφανώς υπάρχει και η άσπρη μαγεία. Έτσι. Πράγματι, λέγεται και διαχωρίζεται ότι υπάρχει η λευκή και η μαύρη μαγεία. Καταρχάς όμως, μόνο με δύο λόγια, γιατί επανειλημμένως έχουμε μιλήσει για τα θέματα αυτά, τι είναι η μαγεία. Η μαγεία είναι ένας τρόπος να κερδίσω εύκολα τα μυστικά της ευτυχίας, είτε από τη φύση είτε μέσα στην κοινωνία και τα λοιπά, τα μυστικά της ευτυχίας με εύκολων τρόπων. Προς τούτο, επειδή ο Θεός δεν θέλει με εύκολο τρόπο να δώσει τα μυστικά, συμμαχώ και επικαλούμε τις δυνάμεις του σατανά. Επικαλούμενος λοιπόν τον σατανά, αυτός θα μου δώσει τον τρόπο εύκολα και γρήγορα να αποκτήσω εκείνα που θέλω. Καταλάβατε λοιπόν τι είναι η μαγεία. Σημειώσατε ακόμη ότι η μαγεία, επειδή είναι ο εύκολος τρόπος να βρω την ευτυχία, στο τέλος βέβαια, επειδή από το διάβολο προέρχεται, καταβαραθρώνει τον άνθρωπο. Του λέει θα σου δώσω ό,τι θα σου δώσω, μετά όμως ο διάβολος τον ξετινάζει τον άνθρωπο αυτόν, και τότε είναι πραγματικά δυστυχής και ιός απολίας και κολάσεως. Υπάρχει περιέργεια στη μαγεία. Να πάω να μάθω κάτι, να επιτύχω κάτι. Όλα αυτά τα πράγματα σπρώχνουν πολλούς ανθρώπους να πάνε στη μαγεία, χωρίς να αναλογίζονται τι σημαίνει μαγεία και ποιος την υπηρετεί. Ότι την υπηρετεί ο διάβολος τη μαγεία. Ωστόσο, εάν αυτή η μαγεία ή ο τρόπος που θα μετέλθω αυτά δήθεν θα μου προσδώσουν πνευματικά και υλικά ωφέλη, όπως επί παραδείγματι να διαλύσω μάγια. Ξέρετε, μου λένε πολλοί, πήγαμε βέβαια στο μάγο, στη μάγισσα, αλλά όχι για να κάνουμε μάγια, αλλά για να διαλύσουμε μάγια. Δηλαδή, ποιος θα διαλύει εδώ, ο διάβολος? Και τα μάγια ποιος τα φτιάχνει? Πάλι ο διάβολος. Τότε αν ο διάβολος δένει, ο διάβολος λυνεί, δεν θυμίζει την παροιμία να σε κάψω Γιάννη μου να σε λείψω μέλι? Και δημιουργεί ο διάβολος μια τέτοια ιστορία μόνο και μόνο για να έχει λάτρης και προσκυνητάς του φοβερού προσώπου του, γιατί πάσχει αυτή η ύπαρξη, αθεράπευτα πάσχει από την υπερηφάνεια. Καταλαβαίνουμε. Αυτή λοιπόν, αυτός ο τρόπος που θα πάμε να λύσουμε δήθεν μάγια, να πετύχουμε κάτι, να ερωτήσουμε κάτι, δήθεν λέγεται λευκή μαγεία. Αλλά εκεί ο διάβολος υπάρχει, και οι μάγοι και οι μάγισσες είναι οι ιέριες και οι ιερείς του διαβόλου. Τι είναι η μαύρη μαγεία? Η μαύρη μαγεία είναι όταν κανείς πηγαίνει εκεί για να ζητήσει εκδίκηση, να αποκτήσει δύναμη, να αποκτήσει πολλά υλικά αγαθά, έστω και αν αυτό γίνει αιτία να θανατωθούν άνθρωποι, χρησιμοποιώντας βεβαίως το κακό. Ας πούμε, να ξεκάνω ένα συγγενή μου πηγαίνοντας στα μάγια, να τον ξεκάνω να πεθάνει για να κληρονομήσω την περιουσία του. Όταν εκεί ακόμα ζητώ μπαλαλόγια τον θάνατον του άλλου, ακόμη θέλετε και το έγκλημα, ακόμη θέλετε και το έγκλημα. Αυτή λέγεται μαύρη μαγεία. Τι λέτε λοιπόν? Θα καταφέρουμε καμιά φορά στη ζωή μας σε αυτούς τους τόπους, σε αυτές τις πόρτες,
να ζητήσουμε πληροφορίες ή να λύσουμε δίθεν μάγια να κάνουμε κακό σε έναν άνθρωπο κλπ. Όταν επί παραδείγματι στη μαύρη μαγεία υπάρχει, τι υπάρχει, ξέρετε τι είπα και τι δεν υπάρχει. Αν ξέρετε δε τι υλικά χρησιμοποιεί. Θερυπή, φτιάχνουν μία κούκλα και προσπαθούν να βρουν ένα αντικείμενο του θύματος, του υποψηφίου θύματος, ας πούμε ένα κομματάκι από τα ρούχα του, ας πούμε μια τρίχα της κεφαλής του, και την βάζουν πάνω σε αυτή την κούκλα και έτσι έχουμε μια ομοιοπαθητική κατάσταση, ότι τώρα αυτή η κούκλα είναι το θύμα που θέλουμε να το καταστρέψουμε, και αρχίζουμε τώρα με βελόνες να τρυπάμε και με καρφιά. Υποτίθεται ότι την ώρα που τρυπιέται αυτό το ομοίωμα με το κάτι από την, το θύμα, τρίχα, ρούχο κτλ, ότι την ίδια ώρα το θύμα πονάει, πονάει στα κόκαλά του κτλ, κτλ. Το δε υποψήφιον θύμα ή το θύμα παίρνει συμβουλές από άλλους ανθρώπους, ότι μάγια σου κάνανε, μα το παραμικρό να συμβεί, μάγια σου κάνανε, και τρέχει ο ταλέπρος αυτός να λύσει δίθεν τα μάγια αυτά. Μήλος, φαύλος κύκλος. Λοιπόν παιδιά, ο Θεός να μας φυλάει από τέτοια πράγματα. Ποτέ να μην πάμε, ποτέ να μην συμβουλεύσουμε να πάνε οι άλλοι, ποτέ μην βρεθούμε σε τέτοιες πόρτες. Και όταν ζούμε πνευματική ζωή, τίποτε από τα μάγια πραγματικώς δεν είναι ικανό να μας ζημιώσει. Αυτά και για αυτήν την απορία.